Τώρα θα μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Θα καλησπέρισουμε τον Θεόφιλο τον Παπαδόπουλο για να δούμε διάφορα θέματα. Θεόφιλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημητρή. Και θα ξεκινήσουμε όσον αφορά τις αρνητικές εξελίξεις για το σταθμό αποσυμπίωσης του φυσικού αερίου στο Περδίκα. Κάτι που δεν προβλέπεται ήταν το αντικείμενο της σύσκεψης κλιμακίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με ΡΑΕ, ΔΕΣΦΑ και ΔΕΔΑ. Παρουσία του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας του κ. Γιώργου Κασαπή. Πάμε να δούμε τι υπόθηκε στη σύσκεψη. Για να δούμε και το τι γίνεται τώρα, τι μελγενέστε πλέον. Αναλυτικά, έτσι ακριβώς όπως παρουσιάστηκε, έτσι ακριβώς όπως αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα kozan.gr, γιατί εκτιμώ ότι πραγματικά αποτυπώνει το τι θα ζήσουμε το επόμενο διάστημα και πόσο θα ανέβουν οι κόντρες σε επίπεδο Περιφερειακού Συμβουλίου. Καταρχάς, αν δεν υπήρχε αυτή η αναζήτηση από την πλευρά του Γιώργου του Κασαπίδη, του νέου Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, η κοινωνία, οι πολίτες Δυτικής Μακεδονίας θα γνωρίζαν και θα έμεναν σε αυτό το οποίο μάθανε επιμερών Θοδωρή Καρυπίδη. Δηλαδή, σε ένα μεγάλο ψέμα ότι αυτός ο σταθμός αποσυμπίωσης στο Περδέκα θα υφίστατο και θα είχαν τρομολογηθεί οι διαδικασίες σε κάποια στιγμή να υλοποιηθεί. Κάτι τέτοιο δεν υφίσταται, δεν ήταν καν στο σχεδιασμό και αυτό το αποκάλυψε ο Γιώργος Κασαπίδης, ο οποίος βέβαια το δημοσιοποίησε. Ας δούμε όμως τι λέει αναλυτικά το δελτίο τύπου, το ρεπορτάζ που αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα kozan.gr. Με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Κασαπίδη, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου στα γραφεία του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, εν συντομία ΔΕΣΦΑ, στην Αθήνα, ευρεία σύσκεψη κλιμακίων εκπροσώπων φορέων ΟΤΑ της Περιφέρειας με υψηλόβαθμα στελέχη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας του ΔΕΣΦΑ και της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίων, της γνωστής σε όλους ΔΕΔΑ. Το κλιμάκιο της Δυτικής Μακεδονίας, για να δούμε και τη σοβαρότητα, αποτελούνταν από τον Περιφερειάρχη τον Γιώργο Κασαπίδη, από τους αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Γρηγόρη Τζιούμαρο, Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς Δημήτρης Αβόπλο, Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας Γιάννη Κιωσέ, Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών τον Γιάννη τον Γιάτσιο, τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ανάπτυξης τον κύριο Νικόλα Ολυσαρίδη, τον Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας Υποδομών και Περιβάλλοντος την κυρία Κυριακίδου Καλλιόπη και τους Δημάρχους των Ενεργειακών Δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Εδώ το λέω αυτό, Δημήτρη, για να δώσουμε το μέγεθος της σοβαρότητας. Εντάξει, αφού ήταν ο Περιφερειάρχης, το ίδιο ήταν. Ναι, αλλά το να έχεις όλο το επιτελείο, όλο το αφάγκατε αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ σημαντικό. Βασικός στόχος της συνάντησης αυτής ήταν η διεκδίκηση αλλαγής του προγραμματισμού του ΔΕΣΦΑ και της ΔΕΔΑ ως προς το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης και ολοκλήρωσης των υποδομών και του δικτύου φυσικού αερίου στη Δυτική Μακεδονία. Όπως τόνισε ο κ. Κασαπίδης, αφορμή για τη διεκδίκηση αυτή αποτελεί το γεγονός ότι η ΔΕΔΑ δεν προτίθεται να ξεκινήσει ούτε εντός του έτους 2020 τις εργασίες κατασκευής του δικτύου στις πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας που έχει επιλέξει, εάν ο ΔΕΣΦΑ δεν μεταφέρει την ημερομηνία ολοκλήρωσης του σταθμού αποσυμπίεσης στην πορεία Καστοριάς κατά ένα έτος, δηλαδή από τα τέλη του έτους 2022, να αλλάξει προγραμματισμό για το τέλος του έτους 2021. Ακόμη, την αποκάλυψη αυτήν έκανε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΔΑ, κ. Τσάκας Μάριος, κατά την πρόσφατη επίσκεψη του κλιμακίου της ΔΕΔΑ στη Δυτική Μακεδονία. Ταυτόχρονα, μια άλλη σημαντική αποκάλυψη που δυσκολεύει πολύ την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου στη Δυτική Μακεδονία αποτελεί το γεγονός ότι δεν προβλέπεται στον δεκαετή σχεδιασμό του ΔΕΣΦΑ σταθμός αποσυμπίωσης. Μα το είπαμε και χθες, άλλωστε ακούσαμε και τη δήλωση του Κασαπίδη. Ναι. Άρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε ένα τεράστιο ψέμα από την πλευρά του Θοδωρή Καρυπίδη. Αλήθεια, όλοι αυτοί που συμμετείχαν στις συγκεκριμένες συνεδριάσεις, και εγώ εμπλέκονται πάρα πολύ, δεν γνωρίζαν, δεν καταλαβαίναν τι συμβαίνει, ή όλοι μένανε μόνο σε επίπεδο δεσμεύσεων, λεκτικών και τίποτα άλλο. Έχουν και αυτοί. Θα περιμένουμε να μιλήσει κάποια στιγμή ο κ. Σκαπίδης. Ναι, εγώ εκτιμώ ότι το γνωρίζανε, αλλά σιωπήσανε γιατί έχουν τους δικούς τους λόγους. Ωραία, τώρα πάμε στα θέματα της ΔΕΗ. Επιβάλλεται η απόσυρση των λιγνητικών μονάδων λόγω ζημιάς που προκαλούν στην επιχείρηση. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας ο Κωστής ο Χατζηδάκης. Να το δούμε το θέμα αυτό. Έχουμε πολλά θέματα με τη ΔΕΗ και είχαμε και χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο Φλόρινας έκτακτο όσον αφορά την απολιγνητοποίηση. Σωστά, θα τα δούμε όλα αυτά συνολικά. Να πούμε, υψηλή τόνη επικράτησαν στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, όπου ο Υπουργός Κωστής Χατζηδάκης κατηγόρησε το ΣΥΡΙΖΑ για έλλειψη στρατηγικής για την σταδιακή απολιγνητοποίηση του εγχώριου ενεργειακού μείγματος ηλεκτροπαραγωγής. Ποιο ήταν το σχέδιό σας, τους είπε, η παραγγελία στην Παγκόσμια Τράπεζα που θα ολοκλήρωταν στα τέλη του 2020, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κωστής Χατζηδάκης. Στη συζήτηση, βέβαια, που είχαν σε ό,τι αφορά το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επισημένοντας ότι η απόσυρση των λιγνητικών μονάδων επιβάλλεται λόγω της οικονομικής ζημιάς που προκαλούν στη ΔΕΗ.
Όπως συμπλήρωσε η επιχείρηση, πέρυσι έχασε 200 εκατομμύρια από τους λιγνίτες και φέτος 300 εκατομμύρια. Γι' αυτόν τον λόγο επιστρέφεται το χρονοδιάγραμμα απόσυρσης. Να τονίσω εδώ, Δημήτρη, ότι εκτιμώ ότι ο κ. Χατζηδάκης φέρεται και στέκεται, τοποθετείται εχθρικά προς τη Δυτική Μακεδονία. Ας με διαψεύσει για τουλάχιστον. Δίνει λεφτά όμως τώρα. 130 εκατομμύρια ευρώ δίνει στη Δυτική Μακεδονία και στην Αρκαδία. Μας χρυσώνει το χάδι. Δεν διαφωνώ εγώ, αλλά η προηγούμενη κυβέρνηση τα είχε τάξει και η πιο προηγούμενη. Φράγκο δεν πήραμε και τελικά αποδεσμεύονται, αποταμιεύονται. Να το δούμε όμως, να πούμε ότι. Επίσης, στη Βουλή ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι η σύγκληση της συνέλευσης ό,τι αφορά την έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ μέχρι το τέλος του έτους θα πρέπει να γίνει με βάση την εναρμόνιση και τις προβλέψεις του νομοσχεδίου. Άρα λοιπόν θα έχουμε εξελίξεις. Ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ πρόκειται να συγκληθεί έως το τέλος του επόμενου έτους, προκειμένου να εγκρίνει αλλαγές στο καταστατικό λειτουργίας της επιχείρησης με βάση τις προβλέψεις του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που συζητιέται αυτές τις μέρες στην αρμόδια Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι θέλουν να τρέξουν πολύ τις διαδικασίες. Η Δυτική Μακεδονία βρίσκεται πραγματικά μπροστά σε μια άλλη πραγματικότητα αυτή τη βίαιη απολυτικοποίηση και μένει να δούμε βέβαια ποιο είναι το μέλλον από εδώ και στο εξής. Μάλιστα, τώρα να μείνουμε στη ΔΕΗ γιατί εκταμιεύονται 130 εκατομμύρια. Σε Δυτική Μακεδονία και Αρκαδία τώρα. Αυτά πρέπει να είναι τα χρήματα του τοπικού πόρου. Είναι ένα ρεπορτάζ το οποίο το έχουμε πάρει από την ηλεκτρονική εφημερίδα newmoney.gr. Mm-hmm. Στο οποίο γίνεται λόγο ότι τέλη του έτος μέχρι αρχές του 2020 θα διατεθούν τα πρώτα 130 εκατομμύρια ευρώ στις περιοχές που θα σβήσουν τα φουγκάρα του Λιγνίτη μέχρι να εξειδικευτεί το επιχειρησιακό σχέδιο της κυβέρνησης για τις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Αρκαδίας που διαχρονικά επιβίωναν με τα ορυκτά καύσιμα. Ετοιμάζουμε ένα μεγάλο master plan για αυτές τις περιοχές, το οποίο θα εμπλέκονται διάφορα υπουργεία. Ανέφερε τη Δευτέρα ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Γεράσιμος Τομάς. Και το Υπουργείο Ενέργειας έχει ήδη συγκροτήσει διυπουργική επιτροπή με σκοπό να σχεδιάσει την επόμενη ημέρα και να προσφέρει κίνητρα που θα δημιουργήσουν συνθήκες για μια ομαλή μετάβαση. Τα κίνητρα αυτά θα είναι φορολογικά, επενδυτικά, παιδείας και νέων δεξιοτήτων. Τέλος, η ιδέα της απολυτοποίησης και η πολιτική προτεραιότητα της απολυτοποίησης έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν. Υπάρχουν φόροι και τέλη τα οποία θα έπρεπε να έχουν συγκεντρωθεί ακόμη από το 2010, τονίζει ο κύριος Τομάς, για τέτοιου είδους ενέργειες. Ανέφερε δε στη συνέντευξή του ότι υποστηρίζοντας ότι η προετοιμασία που έγινε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις ήταν πάρα πολύ μικρά. Και εδώ ερχόμαστε, Δημήτρη, να θυμίσω στους φίλους τηλεθεατές σε μια δήλωση που έκανε όταν συζητιόταν πριν από 1,5 περίπου μήνα αποκλειστικά το θέμα των αρνητικών εξελίξεων γύρω από τη ΔΕΗ στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Τότε ο Περιφερειάρχης, ο Γιώργος Κασαπίδης, είπε επιλεξή: πρέπει να μπούμε σε ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο θα αποτυπώνει το όλο της κυβέρνησης. Δηλαδή, το κάθε Υπουργείο θα έχει πολιτικές ενίσχυσης της Δυτικής Μακεδονίας και όχι μόνο ένα Υπουργείο, καλή ώρα, το Υπουργείο Ενέργειας ή το Υπουργείο Οικονομικών. Όλα τα Υπουργεία θα πρέπει να εντάξουν το δικό του στρατηγικό σχεδιασμό με βάση τις ανάγκες που θα προκύψουν και σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης να μπούμε έτσι. Και τώρα, να έρθουμε στη Φλόρινα. Ναι, είχαμε εκεί χθες έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο τώρα. Το σήκωσαν το θέμα πάρα πολύ, Φλόρινα. Το σήκωσαν πάρα πολύ. Και το σήκωσαν πάρα πολύ δικαιολογημένα γιατί και αυτοί ζουν και αγωνιούν. Μα αγωνιούν όσον αφορά τη τηλεθέρμανση. Τι θα γίνει με τη τηλεθέρμανση και όχι μόνο τη τηλεθέρμανση και με το αμύδιο και άλλες περιοχές. Το ψήφισμα βέβαια αφορά την συνέχιση λειτουργίας της μονάδας Μελίτη. Την έκδοση ψηφίσματος με κύριο έταλμα, την παράταση λειτουργίας του ΑΕΣ Μελίτης και μετά το 2028 ακόμα και με άλλη μορφή ενέργειας για τη λειτουργία της τηλεθέρμανσης που ήδη κατασκευάζεται στην περιοχή, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Φλόρινας κατά τη διάρκεια της χθεσινής έκτακτης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου με την παρουσία φορέων και σωματείων εργαζομένων της ΔΕΗ. Στόχος όλων, όπως αναφέρθηκε, ήταν η δημιουργία όλων εκείνων των προϋποθέσεων για μια δίκαιη και ομαλή μετάβαση στη μεταλιγνητική περίοδο και να δοθούν τα αντισταθμιστικά μέτρα, όπως η κατασκευή του κάθετου άξονα που θα συμβάλλουν στην οικονομική και όχι μόνο ανάπτυξη της Φλόρινας. Τέλος, οι προτάσεις που θα κατατεθούν τις επόμενες ημέρες από τις φορείς της περιοχής θα συμπεριληφθούν στο ψήφισμα που θα δοθεί για ομαλή μετάβαση στη μεταλιγνητική εποχή. Καταλαβαίνουμε εδώ ότι οι πολίτες αρχίζουν και κάνουν πίσω και οι φορείς. Ενώ θα έπρεπε να ήμασταν σε στάση επίθεσης, πολύ επιθετική, ξαφνικά διαπιστώνω για ακόμη μια φορά και αυτό με λυπεί, Δημήτρη, ότι αμυνόμαστε. Δεν κατανοώ την άποψη. Ήταν άπατες όλοι εκεί οι φορείς, συνδικαλιστές, αντιπεριφερειάρχες, όλοι ήταν στις συνεδρίες. Τώρα πάμε και στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στον απόϊχο τώρα της χθεσινής συνεδρίασης που είχε αρκετά θέματα. Από υδρογόνο μέσω λιματολάσπης, από συζήτηση όσον αφορά την αναστολή τιμάτων του Πανεπιστημίου,
καρφιά Σιμανδράκου για Καρυπίδη για το φυσικό αέριο. Να τα δούμε και έχουμε όλα τα βίντεο στην πορεία του δελτίου, ναι, αναλυτικά. Θα τα δούμε επιγραμματικά. Μάλιστα. Έτσι όπως τα ιεραρχήσαμε. Καταρχάς να ξεκινήσουμε ότι υπήρχε μια σύντομη συζήτηση στη συνεδρίαση του χθεσινού Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης για την αναστολή λειτουργίας των νέων τμήματων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Και τοποθετήθηκαν από πλευρά τους όλοι οι επικεφαλείς. Επίσης, υπήρχε ένα καρφί από τον Αντιδήμαρχο Κοζάνη, τον Βαγγέλη τον Σιμανδράκο, για τον πρώην Περιφερειάρχη του Θοδωρή Καρυπίδη, μετά την ενημέρωση του Δημάρχου Κοζάνη του Λάζαρου Μαλούτα, ότι δεν έχει προβλεφτεί δεύτερο σταθμό αποσυμπίωση φυσικού αερίου στον Περδίκα. Άρα, μετά την επίθεση Αδαμόπουλου στον Καρυπίδη, έρχεται ένα πρώην Αντιπεριφερειάρχη του Θόδωρου Καρυπίδη να χτυπήσει τον πρώην Περιφερειάρχη. Ναι, το χρονόλογιο λέει. Μάλιστα. Γιώργος Κασαπίδης, Σωτήρης Αδαμόπουλος, Ευάγγελος Σιμανδράκος. Πάμε να τη δούμε τη δήλωση πριν συνεχίσεις. Ο κύριος Σιμανδράκος δήλωσε. Πολλοί αυτοδιοικητικοί είχαν πάει προεκλογικά με αυτό ως δεδομένο. Μάλιστα. Και πολλοί κατηγορούσαν τότε, όταν μιλούσε ο κύριος Σιμανδράκος και έλεγε να βγουν οι μελέτες, να ανακατευθούν αυτά. Υπήρχαν site της Καστοριάς που τον χτυπούσαν, ναι, τότε. Να δούμε τη δήλωση, ναι, του κύριου Σιμανδράκου και να επανέλθουμε να ολοκληρώσουμε, ναι, για πάμε τον να δούμε και τη δήλωση. Όσον αφορά αυτό που έγινε ο κύριος Δήμαρχος, γιατί λέω ξαναλέω, ήμουν εκτός πόλης και ήρθα. Για τους για το ΑΕΕ. Δηλαδή για να αντιληφθώ λίγο. Έχει κατηγορηθεί ότι μέχρι τώρα. Είπατε ότι μέχρι τώρα αυτό που έχει καταφέρει η περιφέρεια της Μακεδονίας είναι να υπάρχει μία έξοδος στην πορεία. Δηλαδή, αυτό το οποίο ακούγαμε μέχρι στο πρόσφατο παρελθόν, ότι έχει διασφαλιστεί η έξοδος για τον Περδίκα, δεν ισχύει. Αυτό υπόθηκε από ποιον. Αυτό το συγκεκριμένο υπόθηκε από όλη την ηγεσία της ΔΕΣΠΑ. Όχι, την ΔΕΣΠΑ, στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Την ηγεσία της ΔΕΣΠΑ. Αυτός που διαχειρίζεται το δίκτυο, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ο ΔΕΣΠΑ και δεν είναι η ΔΕΣΠΑ. Η ΔΕΣΠΑ έχει την ευθύνη να αέριο και τα λοιπά, αγορά πόλης και τα λοιπά. Το δίκτυο το διαχειρίζεται ο ΔΕΣΠΑ. Αυτό που λοιπόν υπόθηκε είναι ότι υπήρχε μόνο έξοδος στην πορεία. Αυτό εξάλλου θα αποτυπωθεί, αν μας κοροϊδέψετε εμάς, κοροϊδεύονται και εσάς. Θα μεταφέρω το τι υπόθηκε. Αυτό που υπόθηκε, μάλλον αυτό που μας είπαν, θα φανεί και στο σχεδιασμό, το δεκαετή σχεδιασμό του, ο οποίος θα τεθεί σε διαβούλευση το αμέσως επόμενο διάστημα από τη ΡΑΕ και ο οποίος δεν θα περιλαμβάνει άλλη έξοδο πέρα από την πορεία. Αυτό, κύριε Δήμαρχε, ως αποσαφήνιση να το αντιληφθούμε, διότι έχω αντιληφθεί ότι πολλοί αυτοδιοικητικοί έχουν πάει προεκλογικά με αυτό ως δεδομένο, έτσι, ενώ για την έξοδο στον Περδίκα. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει μια συντονισμένη προσπάθεια. Δεν ξέρω τι έχει αποφασιστεί και στις επόμενες ενέργειες, διότι είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη στον τομέα της ενέργειας, διότι έχει ένα ντόμινο εξελίξεων που έχουν να κάνουν τις τηλεθεμάσεις. Συνεπώς, και έτσι για την ιστορία, γιατί κάποια στιγμή στο παρελθόν είχα κατηγορηθεί ότι δεν είμαι σοβαρός αυτοδιοικητικός, διότι πριν από 2 χρόνια είχα αναφέρει ότι αυτές οι μεγάλες βιωσιμότητες πρέπει κάποια στιγμή να παρουσιαστούν στα Δημοτικά Συμβούλια. Αναμένω και εγώ τις εξελίξεις. Δήμαρχε, νομίζω ότι πρέπει να ληφθούν κάποιες πρωτοβουλίες και θεωρώ ότι όλο το Δημοτικό Συμβούλιο θα είναι στο πλευρό, διότι πρέπει να απαιτηθεί να υπάρχει έξοδος στον Περδίκα, διότι θα έχει, ξαναλέω, εξελίξεις στον τομέα των τηλεθεμάσεων. Ωραία, είδαμε την δήλωση του κ. Σιμανδράκου. Τώρα πάμε να δούμε τι ανακοίνωσε χθες ο Βασίλης ο Βασιλακόπουλος, είναι ο αντιδήμαρχος Καθαριώτης, όσον αφορά ένα νέο καταφύγιο αδέσποτων ζώων και αυτό από ό,τι φαίνεται προκαλεί και μια σύγκρουση, όπως λέει σήμερα το Κοζάνη τηλεδιά, μεταξύ Βασιλακόπουλου και Μαλούτα. Ναι. Θα τα δούμε λίγο. Αυτό, να ξεκινήσουμε καταρχάς ότι ανακοίνωσε ένα νέο σύγχρονο καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς αξίας 300.000 ευρώ. Αυτό ανακοίνωσε ο αντιδήμαρχος υπεύθυνος στην Καθαριότητα και το Πράσινο, ο κύριος Βασιλακόπουλος, αλλά Βασίλης. Ναι,
ανακοίνωσε και τη λήψη νέων μέτρων ώστε σε ένα ορίζοντα διετίας τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς να είναι ανάλογα του πληθυσμού του Δήμου Κοζάνης. Μάλιστα. Και σαν να μην έφτανε όλο αυτό, η ηλεκτρονική εφημερίδα kozan.gr παρουσιάζει ότι υπάρχει ρήγμα στις σχέσεις ανάμεσα στον Δήμαρχο Κοζάνης Λάζαρο Μαλίτα και τον Βασίλη Βασιλακόπουλο. Και αυτό βέβαια πηγάζει από τις διαφορετικές εκτιμήσεις, προσεγγίσεις που έχουν για το θέμα και την πολιτική και τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθεί στο θέμα των αδέσποτων ζώων. Εγώ εκτιμώ ότι δεν είναι μόνο αυτό, είναι και κάποια άλλα τα οποία το επόμενο διάστημα μάλλον θα έρθουν πολύ εύκολα στο δημοσίευμα. Εγώ επικοινώνησα με τον κύριο Βασιλακόπουλο, ώστε να είναι καλεσμένο στο δελτίο ειδήσεων τη τηλεόραση του Γουάστιμου, ο οποίο δεν είναι έτοιμο. Από εβδομάδα, ακριβώς αυτό μου είπε, θα παρουσιάσει αναλυτικά την πρόταση για το καταφύγιο αδέσποτων ζώων. Θα είναι έτοιμη η αντιδημαρχία. Τι λέει το ρεπορτάζ. Τι συμβαίνει μεταξύ του Δημάρχου Κοζάνης Λάζαρου Μαλούτα και του Αντιδημάρχου Αθαριότητας και Πρασίνου Βασίλη Βασιλακόπουλου στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης και συγκεκριμένα στη συζήτηση για την πρόταση που θα καταθέσει ο Δήμος Κοζάνης σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα προϋπολογισμού 6 εκατομμύρια ευρώ για την παραγωγή υδρογόνου μέσω της λιπατολάσπης από το βιολογικό της Κοζάνης, το οποίο θα χρησιμοποιείται ως καύσιμο των απορριμματοφόρων που θα μονοδευτεί ο Δήμος Κοζάνης, ο Βασίλης Βασιλακόπουλος, αν και τέλει ψήφισε την πρόταση, εξέφρασε κάποιες ενστάσεις αντιπροτείνοντας ως πιο συμφέρουσα λύση να επεκταθεί περαιτέρω το πρόγραμμα των υγειονομικών κάδων, δηλαδή να φτάσει στους 120, περιοριζόντας κάτω πολύ για την κίνηση των απορριμματοφόρων. Η συγκεκριμένη τοποθέτηση προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Δημάρχου Κοζάνης, ο οποίος σε φανερά έντονο ύφος είπε: τη συγκεκριμένη πρόταση την υποβάλαμε ή δεν την υποβάλλουμε και δεν παίρνουμε χρήματα. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες της στήλης, οι δύο άντρες φαίνεται να έχουν και περαιτέρω διαφωνίες που σχετίζονται και με τη δημιουργία του νέου καταφυγίου αδέσποτων ζώων και μένει να δούμε και τη συνέχεια. Ωραία. Η αλήθεια είναι ότι θα υπάρξει σίγουρα συνέχεια. Θα δούμε, μακάρι. Θέμα είναι να λυθεί, αλλά πάμε σε αυτό το σημείο με τι δήλωσε ο Βασίλης Βασιλακόπουλος στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο. Μιλάμε για τις προσλήψεις δίμηνης διάρκειας, όπου προβαίνουμε σε αυτή την ενέργεια λόγω αναγκών στον τομέα της καθαριότητας. Ξέρετε ότι η καθαριότητα στο Δήμο μας είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο και αυτό το επίπεδο θέλουμε να το διατηρήσουμε. Οι προσλήψεις αυτές καλύπτονται πλήρως από τον προϋπολογισμό του 19, είναι προϋπολογισμένες, είναι ανταποδοτικές. Προχωράμε σήμερα στην πρόσληψη 8 συμπολιτών μας, όπου θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο τμήμα της καθαριότητας. Και αυτό χωρίς να επιβαρύνει τον προϋπολογισμό. Επίσης, Όχι. Αυτό είναι ανταποδοτικό από τα ανταποδοτικά τέλη της καθαριότητας. Επίσης, προβήκαμε σε αυτή την ενέργεια, είναι η δεύτερη φορά στους 2 μήνες περίπου που είμαι αντιδήμαρχος, λόγω του ότι η πρόσληψη μέσω της 3K δεν ικανοποίησε τις ανάγκες μας. Ζητήσαμε 40 άτομα, μας έστειλαν 37. Οι τρεις βρίσκονται σε διαδικασία διερεύνησης, δεν έχουν ακόμα λάβει καθήκοντα λόγω κολλημάτων στη διαδικασία και 5 με 6 περίπου άτομα ως γονική άδεια, ανατροφή τέκνων κλπ. Συνεπώς είμαστε υπολοιπόμεθα κατά 11, σήμερα προσλαμβάνουμε 8 άτομα δίμηνης απασχόλησης και βέβαια θα προβλεφτεί και για τον προϋπολογισμό του 20, ώστε η καθαριότητα να βρίσκεται πάντα στο υψηλό επίπεδο στο οποίο βρίσκεται και διατηρεί ένα επίπεδο καθαριότητας στην πόλη μας. Τώρα, έχετε αναλάβει μια από τις πολύ δύσκολες αντιδημαρχίες, είναι αλήθεια, με δεδομένο και την καθαριότητα που είναι σε καλό επίπεδο βεβαίως, αλλά το δέσποτα που οι προτάσεις στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, θέλετε να μας πείτε πού έχουν φτάσει, αν έχουν εγκριθεί και αν πάμε, είναι από κάτω το κουβεντάρι. Εντός εβδομάδας υπάρχει ένα επιχειρησιακό σχέδιο. Θα κατατεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί θέλω να το συνδυάσω με την πρόταση για το Φιλόδημο 2 και στην επιλογή του οικοπαίδου που θα γίνει το νέο καταφύγιο, σύγχρονο αξίας 300.000 ευρώ, συν τα έξοδα που θα προκύψουν από ιδίους πόρους, αν χρειαστεί. Τόσα δίνει δηλαδή το σχέδιο Φιλόδημος, μάλλον, και μια σειρά άλλων μέτρων, όπου έχουν σκοπό να περιορίσουν αλλά με νόμιμο, νομιμότατο τρόπο τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς. Έτσι ώστε σε έναν ορίζοντα διετίας να μπορούμε να πούμε ότι έχουμε τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς θα είναι ανάλογο με τον πληθυσμό του Δήμου μας. Προχώρησε δηλαδή και το κτηνιατρίο που ζητήσατε. Έχει ήδη δρομολογηθεί. Ωραία. Το κτηνιατρίο. Έχει ήδη δρομολογηθεί. Περιμένουμε την άδεια παραχώρησης, έτσι να υπογραφεί. Οπότε πιστεύω ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουμε και ένα πολύ πολύ έτσι σύγχρονο κτηνιατρίο, γιατί ήδη ήταν κτηνιατρίο, δημόσιο κτηνιατρίο, με χειρουργικές αίθουσες, κλίβανο, όλες τις εγκαταστάσεις, με κόστος ελάχιστο για το Δήμο μας, για να διαμορφωθεί ο χώρος αυτός και ένας χώρος βέβαια ο οποίος εμάς μας βολεύει, γιατί είναι άβλιος χώρος για την προσέλευση των αδέσποτων, τις στηρώσεις τους και την επανένταξή τους στο περιβάλλον τους. Τώρα,
Θα πάμε να δούμε τι γίνεται με το τσιγάρο, έτσι να μας δώσει ακριβώς, ξεκίνησε και επίσημα σήμερα, ποια είναι τα πρόστιμα που θα έχουμε στα καταστήματα αλλά και στον ίδιο τον πολίτη που καπνίζει. Τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ βαριά και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά του αποκαπνίσματος είναι μια προτεραιότητα ΑΑ, θα τολμήσω να πω, αν διαβαθμίσουμε τη κυβέρνηση, η οποία πρέπει να υλοποιηθεί και δεν είναι τυχαίο βέβαια ότι σε αυτό πρωτοστατεί και μπαίνει μπροστά κάνοντας αυτή την καμπάνια ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Τώρα, σε χώρους κλειστούς και υπαίθριους όπου δραστηριοποιούνται παιδιά, το πρόστιμο θα είναι 200 ευρώ για τον καπνιστή και 500 ευρώ για τον υπεύθυνο σε περίπτωση επανάληψης. Για τον υπεύθυνο σε περίπτωση που επανληφθεί, διπλασιάζεται. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι τα πρόστιμα είναι τσουχτερά. Οι όποιες καταγγελίες, Δημήτρη, γίνονται. Υπάρχει ένας τετραψήφιος αριθμός. Ναι, το 1214, δεν κάνω λάθος. Το 1142, συγγνώμη. Το 1142, επαναλαμβάνω, κυρίες και κύριοι. Οι όποιες καταγγελίες θα πρέπει να γίνονται επώνυμα. Και τώρα εδώ μπαίνει ένα ζήτημα. Μήπως γεννήσουμε, ας μου επιτραπεί η έκφραση, και νέους ρουφιάνους οι οποίοι θα θέλουν να εκδικούνται κάποιους καταστηματάρχες οι οποίοι θα θέλουν να παρανομούν. Είναι ένα ζήτημα πραγματικά που πρέπει η κυβέρνηση να επανατοποθετηθεί σε αυτό το κομμάτι. Γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι στα καταστήματα που δεν καπνίζουν οι πελάτες είναι λιγοστοί έως ανύπαρκτοι. Ναι. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αμέσως δημιουργείται ένα τεράστιο πρόβλημα σε ό,τι αφορά την λειτουργία του καταστήματος, των καταστημάτων και τη συμβιοβίωση αυτών των εταιριών. Πάντως, θα γίνεται επώνυμη η καταγγελία, ώστε δεν μπορεί ο άλλος να παίρνει τηλέφωνο στην αστυνομία ή στον αθμό αυτό και να λέει εκεί καπνίζουν χωρίς να λέει το όνομα. Να πούμε ακόμη ότι υπάρχουν πρόστιμα τα οποία είναι τσουχτερά στα μέσα μαζικής μεταφοράς, 1500 ευρώ για τον καπνιστή οδηγό σε ιδιωτικό γεωταχή επιβίωση και όταν επιβάλλουν στο όχημα ανήλικη κάτω των 12 ετών. Καταλαβαίνουμε ότι αν σε σταματήσει η ετροχία και εσύ καπνίζεις και δει ότι έχεις παιδί μέσα κάτω από 12 ετών, θα πληρώσεις 1500 ευρώ όταν και μάλιστα είσαι οδηγός. Ακόμη να πούμε ότι σε κέντρα διασκέδασης, μπαρ, καφετέρειες και εστιατόρια κάτω των 100 τετραγωνικών μέτρων υπάρχει πρόστιμο για τον καπνιστή 100 ευρώ. Στον υπεύθυνο διαχείρισης 500 ευρώ, για τη δεύτερη υποτροπή 1000 ευρώ, για την τρίτη υποτροπή 2000 ευρώ και για αναστολή λειτουργίας 4000 ευρώ και για αναστολή λειτουργίας για 10 μέρες για την τέταρτη φορά. Καταλαβαίνουμε ότι στην κυριολεξία είναι εξωτοτικά. Εγώ πιστεύω ότι μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα αυτά θα διαφοροποιηθούν άρτη, γιατί θα βρεθούν αντιμέτωποι με μια άλλη πραγματικότητα που δεν την περιμένει κανείς. Τουλάχιστον ας το προσπαθήσουμε όμως. Ναι, ας το προσπαθήσουμε να μην καπνίσουμε. Όλα αυτά βέβαια γίνονται στη βάση μια στρατηγική που έχει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ότι πρέπει να σταματήσει να κόψει μαχαίρι το κάπνισμα σε δημόσιους χώρους και με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Να πούμε ότι ο αντικαπνιστικός νόμος ψηφίστηκε στη χώρα μας ακόμη από το 2009, αλλά ποτέ μα ποτέ δεν λειτουργήσε και δεν τέθηκε σε εφαρμογή. Εκ περιτροπής εφαρμόστηκε. Ναι. Ναι, πάμε να δώσουμε τώρα, Δημήτρη, για να σε πάω στον καιρό σε λίγο. Ναι, τώρα Δημήτρη, να έρθουμε στο κομμάτι των μεταναστών και των προσφύγων. Να πούμε ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συναντήθηκε τις περασμένες μέρες στην Αθήνα και με τους 13 περιφερειάρχες. Είδαμε το βίντεο ανά τη χώρα. Ναι. Εκεί βέβαια, επειδή καθημερινά το πρόβλημα διωγγώνεται, η κυβέρνηση από την πλευρά της είναι έτοιμη να παρουσιάσει και το τελικό σχέδιο διαχείρισης του μεταναστευτικού προσφυγικού και θα γίνουν σχετικές ανακοινώσεις την αύριο Τετάρτη από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Μένει να δούμε βέβαια πώς θα αντιμετωπιστεί. Αυτό που κρατάμε και είναι. Και μιλάμε για προσλήψεις. Σκέφτεται προσλήψεις συνοριακών, φύλαξη και όλα. Αυτό που κρατάμε είναι ότι σύμφωνα με όσα υποθήκανε, θα δημιουργηθούν κλειστά κέντρα μεταναστών σε τρία νησιά του Βορείου Αιγαίου. Στη Χίο, στη Σάμο και στη Λέζο. Και σε δύο νησιά του Νοτίου Αιγαίου, Λέρο και Κο. Ενώ στο σχεδιασμό που θα ανακοινωθεί την Τετάρτη περιλαμβάνεται και η Κρήτη. Ωστόσο, δεν θα περιοριστούν σε αυτά, καθώς στο τραπέζι βρίσκονται και περιοχές της υπηρετικής Ελλάδας, ενώ δεν έχουν καταληφθεί οι σκέψεις και για μικρότερα νησιά. Τους είπε λογικά, τους είπε βάλτε πλάτη. Αυτά όλα βέβαια πάλι στην επισήμαση που έκανε προς τους περιφερειάρχες ότι σε κάθε περιφέρεια δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 1% του πληθυσμού. Για τη δική Μακεδονία, κυρίες και κύριοι, να κρατήσετε ένα νούμερο, αυτό είναι ότι δεν μπορούν να ξεπεράσουν τους 2.800 οι μετανάστες που θα φιλοξενηθούν. Τώρα, σε αυτό το περιβάλλον υπήρχε και μια επίσκεψη από τον βουλευτή Γρεβενών, τον κύριο Ανδρέα Πάτζη, ο οποίος συναντήθηκε με τον Μιχάλη τον Χρυσοχοίδη, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, και του ζήτησε πραγματικά να βρει έναν τρόπο να αποχωρήσουν οι μετανάστες από τον Ορεινό Όγκο, από τα πολύ καλά ποιοτικά ξενοδοχεία που υπάρχουν στον Ορεινό Όγκο, για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που ακούει στο όνομα τουριστική οικονομία. Βέβαια, ο Υπουργός, όπως ήταν φυσιολογικό, δεν του δεσμεύτηκε κάτι τέτοιο.
του είπε ότι θα δω τι μπορώ να κάνω το επόμενο διάστημα, θα δούμε την κατάσταση πώς έχει διαμορφωθεί και θα δούμε ποια είναι η προτιμότερη και συμφέρουσα λύση. Δεν βλέπουμε να αλλάζει η κατάσταση, εκεί θα παραμείνει, αφού ήταν και άλλοι πρόσφυγες που θα έρθουν. Ξέρεις τι γίνεται, Δημήτρη. Αυτό είναι το θέμα. Πολλοί ξενοδόχοι, εγώ είμαι κάθετα αντίθετος βέβαια στη διαδικασία αυτή, γιατί καταστράφηκε το τουριστικό προϊόν, η τουριστική οικονομία έχει καταστραφεί, ασχετά αν κάποιοι έχουν διαφορετική άποψη. Το κουβεντιάζουμε, το έχουμε το πει και δημόσια, δεν είναι επί του παρόντος. Το ζήτημα είναι ότι κάποτε θα πρέπει να μάθουμε σε αυτόν τον τόπο να λειτουργούμε υπεύθυνα και σοβαρά. Δυστυχώς δεν έχουμε μάθει και δυστυχώς πάρα πολλοί λειτουργούν με βάση την κοτοπονηρία και μόνο Αθήνα. Αυτό δυστυχώς είναι μια κατάδεια για την περιοχή μας και θα το πληρώσουμε. Μετά τη ΔΕΗ έχουν σειρά και άλλα πράγματα. Είναι η Γούνα, το δεύτερο κομμάτι της οικονομίας το οποίο έχει πληγεί αφάνταστα, ακολουθεί και ο τουρισμός αυτόν που είχαμε, στον βαθμό που είχαμε. Καταλαβαίνουμε λοιπόν με τι θα κάνουμε, με τι θα ασχοληθούμε. Θα φύγουμε όλοι, θα γίνουμε μετανάστες σε μια νέα μετανάστευση η οποία θα είναι πολύ πιο στιγμή με πολύ πιο σκληρά χαρακτηριστικά. Ωραία. Τώρα, να έρθουμε στον χώρο των ενόπλων δυνάμεων, πιο συγκεκριμένα να πούμε ότι υπάρχουν εκδηλώσεις της ένατης μηχανοποιημένης ταξιαρχίας, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν Τετάρτη 20 και Πέμπτη 21 Νοεμβρίου. Τώρα, την πρώτη μέρα, Τετάρτη 20 Νοεμβρίου και ώρα 6:30 στο κινηματοθέατρο Φίλιππος της Λέσης Αξιωματικών Φοράς Κοζάνης, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση η οποία θα περιλαμβάνει ομιλίες ιστορικού περιεχομένου από τον Δόκτωρα Ιωάννη Παπαφλωράτο και τον υποστράτηγο αναποστρατεία Χρήστο Μπολώση. Και η εκδήλωση θα είναι πλαισιωμένη από την στρατιωτική μουσική της ταξιαρχίας και η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Την Πέμπτη, τώρα, δεύτερη μέρα, 21 Νοεμβρίου στις 11 το πρωί, στην έδρα της ταξιαρχίας των στρατόπεδων Μακεδονομάχων, θα υλοποιηθεί εκδήλωση του θεσμού Ανοιχτά Στρατόπεδα, η οποία θα περιλαμβάνει έκθεση οπλικών συστημάτων, υλικών και μέσων ενημέρωσης για το στρατιωτικό επάγγελμα, τις στρατιωτικές σχολές, τις ειδικότητες παροχής βοήθειας στον επαγγελματικό προσανατολισμό και παρουσίαση των συστημάτων διαβίωσης και λειτουργίας των μονάδων. Όλα αυτά βέβαια είναι ενέργειες, είναι εκδηλώσεις οι οποίες πολλά χρόνια πριν δεν τις γνωρίζαμε καν. Σήμερα έχουν απελευθερωθεί τα πάντα και πού, στον χώρο των ενόπλων δυνάμεων. Και να κλείσουμε βέβαια. Είναι αφορμή η μέρα των ενόπλων δυνάμεων την Πέμπτη. Ναι, είναι την Πέμπτη. Και να κλείσουμε βέβαια. Από το Σύνδεσμο Γραμμάτων και Τεχνών Νομού Κοζάνης με μια πρόσκληση ευγνωμοσύνης. Ο Σύνδεσμος λοιπόν Γραμμάτων και Τεχνών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης προκαλεί τους πάντες να συμμετέχουν στο Ιερό Αρχιερατικό Μνημόσυνο υπέρ των μελών, δωρητών και ευεργετών του Συνδόσμου στον Καθεδρικό Μητροπολικό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Κοζάνης που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Νοεμβρίου. Αυτή είναι μια εκδήλωση που τιμά ο καθένας που μπορεί να τιμήσει με την παρουσία του τις εκδηλώσεις του Συμβουλίου Γραμμάτων. Και επειδή είμαστε στον καιρό έτσι τον φθινοπόρινο, έχουμε και έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τις επόμενες μέρες. Πάμε να δούμε τι είπε, μιλώντας στον Γκάστο, Διευθυντής Πολιτικής Προστασίας, για τα καιρικά φαινόμενα που θα έχουμε τις επόμενες ώρες στη Δυτική Μακεδονία.